Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χωρί να είναι απαραίτητο σήμερα να αλλάξετε το πρόγραμμά σα, τα σχέδιά σα, θα πρέπει να είστε λίγο πιο ευέλικτοι. Η αλήθεια είναι ότι η Σελήνη στον Ιβροχό μαζί με τον Άρη απέναντί σα δεν σα κάνει πολύ ευέλικτου. Άρα, αν κάποιο ίσω έχει μια διαφορετική άποψη, μια διαφορετική γνώμη από εσά ή μπορεί να σα πει κάτι το οποίο σα ενοχλεί, ε. εκείνη τη στιγμή εκείνη τη στιγμή, μπορεί τέλος πάντων να μην μπορέσετε να είστε ψύχρεμοι και να φανείτε κι εσείς λίγο επιθετικοί ή να έχετε ένα ύφο έτσι αλαζονίας. Υπάρχει μια παροιμία, νομίζω είναι αγγλική, που λέει όμως ότι πιάνεις πιο πολλές μύγες με μέλι. Δηλαδή κερβίζεις περισσότερα, ενώ χωρίς να κάνεις επίθεση. Δεν μας αρέσουν οι μύγες. Το μέλι? Ναι. Τέλει. Λοιπόν, Άρα, ε, αυτό που λέω είναι μήπως πρέπει λίγο να γλυκάνετε όταν δείτε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, μην απαντάτε με τον ίδιο τρόπο, ε, απαντήστε με ένα διαφορετικό τρόπο. Φυσικά. Εσείς, οι Λέοντες, Φυσικά. κυρίως του Ιουλίου. Από την άλλη πλευρά, είναι μία μέρα α, που αυτή η σύνοδος ερμή ε, ε, ήλιου στην Παρθένο, ε, και σήμερα και αύριο ισχύει αυτή η σύνοδος, μπορεί να σας βοηθήσει ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης οικονομικών ε, και να βάλετε κάτω πρακτικά να βρείτε κάποια οικονομικά ζητήματα. Ε, είναι πάρα πολύ βοηθητική να κάνετε μια συζήτηση περί οικονομικών. Γενικά όλα αυτά μπορούν να πάνε καλά. Μια